το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δε σε έχω πια τώρα μου. Πόση μεγάλη χαρά έχω σήμερα, όχι ότι τις άλλες φορές δεν είχα, αλλά σήμερα αισθάνομαι μια άλλη οικειότητα και μια άλλη χαρά, γιατί έχουμε κοντά μας τον υπέροχο Κώστα Μπίγαλη. Τον υπέροχο. Τον υπέροχο, τον οποίο σε έχουμε φιλοξενήσει, εγώ δηλαδή ως οικοδεσπότης, έχω φιλοξενήσει και παλιότερα σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Σε πρωινή εκπομπή, στη Φωλιά των Κούκου. Τώρα σε μια τελείως άλλη συνθήκη, με τον άλλο αγαπητό μας, τον Γιώργο το Λεκάκη. Το μεγάλο Γιώργο Λεκάκη. Το μεγάλο Γιώργο Λεκάκη. Δεν εννοώ ηλικιακά, εννοώ. Και είναι πάρα πολύ ωραία που είμαστε πάλι μαζί σε μια τελείως άλλη συνθήκη, γιατί μπορούμε να πούμε και άλλα πράγματα. Έχουμε άλλο χρόνο πια, οπότε μπορούμε να πούμε όλα αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Καλώς ήρθες. Είπες για το χρόνο, γιατί πραγματικά ο τηλεοπτικός χρόνος στην εκπομπή που συναντηθήκαμε, μας παίρνουν κάτι συνεντεύξεις, αυτές που είναι εκτός στούντιο, που έρχονται στο σπίτι κτλ. Μιλάμε καμιά ώρα, 45 λεπτά καλή ώρα. Ναι. Τρία λεπτά. Δηλαδή, τρία λεπτά. Και άμα είσαι καλεσμένος στην εκπομπή, συνήθως. Όχι. Όταν είμαστε καλεσμένοι σε εκπομπές. Όχι, περίμενε. 8, ναι. 10, 12. Μπορεί να είναι από 15 λεπτά μέχρι 25 λεπτά. Πάντως, όπως και να έχει, η διαφορά είναι ότι εδώ πέρα δεν έχουμε αυτό το περιορισμό και έχουμε τη χαρά, ο Γιώργος Λεκάκης με το Αρχαίο Πολιτισμό. Να μπορούμε να εκφραστούμε. Να κάνουμε παρέα. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το χώρο πολιτισμού, στο Modus Vivendi στα Βρυλίσια, του κρατερού τον χώρο που είναι ένα healing center. Healing Center. Ναι. Healing Center, πολυχώρος τέχνης και πολιτισμού. Έχουμε ξεκινήσει μια εκπομπή που έχει έναν περίεργο τίτλο. Νονός είναι ο κρατερός. Η τέχνη σώζει ζωές. Καταρχήν, το πιστεύεις? Εντάξει, τώρα αφού και οι δύο ξέρουμε ότι υπάρχει ένα συμβάν το οποίο το επιβεβαιώνει 100%. Εντάξει, να το πω εγώ. Να πούμε όμως ότι η ονοματοδοσία της εκπομπής έγινε πριν μάθουμε αυτό το συμβάν. Ναι, αυτό που θα φυγηθώ τώρα όσο πιο σύντομα μπορώ, είναι η επιβεβαίωση ότι η τέχνη σώζει ζωές. Δηλαδή, πραγματικά το αποτύπωμα στην κυριολεξία. Μία κοπέλα, λοιπόν, πριν από... και τώρα πρόσφατα, δηλαδή, με πήρε τηλέφωνο, βρήκε κάπως το τηλέφωνό μου και μου είπε μια συγκλονιστική ιστορία, ότι σε ηλικία 28 ετών έπαθε ένα ανέβρισμα, εγκεφαλική αιμορραγία δηλαδή, είναι αυτό που λέμε πήγε και ήρθε, και ξεκίνησε μετά, αφού κατάφερε η κοπέλα να σωθεί, μια επίπονη διαδικασία ανάνυψης και αποκατάστασης της υγείας της, η οποία κράτησε 7 χρόνια και ακόμα συνεχίζεται, είναι τώρα 35 ετών, μια κούκλα πραγματική, και η ιστορία που μου είπε, πώς εμπλέκομαι τώρα εγώ και ο Λεκάκης. Λοιπόν, μου λέει ένα τραγούδι που έχουμε γράψει εγώ με τον Γιώργο, το οποίο λέγεται «Κυνήγησε το όνειρό σου», και είναι από ένα δίσκο ο οποίος δεν πολύ ακούστηκε δικός μου, για να είμαι ειλικρινής, και ούτε και είναι ένα κομμάτι, θέλω να πω, από τα σουξέ ή προβεβλημένο κτλ. Και όμως, η τέχνη σώζει ζωές. Πήγε και το βρήκε αυτό το κορίτσι, αυτό το κομμάτι, και τα τελευταία χρόνια, τα τρία της ανάληψης, από τα 7 τα τελευταία τρία συγκεκριμένα. Και στην εντατική μας έλεγε και στην εντατική. Νοσοκομείο. Το άκουγε 40 φορές τη μέρα. Αυτό το τραγούδι, το οποίο της έδωσε δύναμη. Το ότι
το μπουστάρισμα, αν θέλεις, δηλαδή τη στήριξη και την όρεξη να παλέψει. Γιατί κάποια στιγμή μου λέει, είχε πέσει σε βαθιά κατάθλιψη από αυτό που τη συνέβη, νέα κοπέλα έτσι. Ζωή της, ας πούμε, δηλαδή, η ζωή της ξαφνικά έγινε μια ευθεία γραμμή. Και μέσα από το τραγούδι αυτό, κατάφερε και έφτασε σήμερα και είναι μια φυσιολογική κοπέλα, πραγματικά όμορφη, κούκλα. Συναντηθήκαμε και με τον Γιώργο, γιατί τον γνώρισε. Στην λέω, να, αυτός έγραψε αυτό το στίχο. Ο ηθικός αυτούργος. Ο ηθικός αυτούργος. Και πραγματικά η τέχνη σώζει ζωές και αυτό είναι η απόδειξη. Τι ωραίο. Εμένα είναι η δεύτερη φορά που μου συμβαίνει αυτό και με ένα άλλο ανάπηρο παιδάκι. Με πήρε η μάνα του και μου είπε ότι το παιδάκι μου χορεύει, που είναι ανάπηρο, χορεύει το τραγούδι σου και αν θέλεις να έρθεις. Και φυσικά πήγα και το είδα, αν και ήταν πολύ μακριά εκτός Αθηνών. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν κάνεις ένα έργο τέχνης, το παραδίδεις στον αέρα, στον κόσμο, φεύγει από σένα πια, φτάνει κάτω, φτάνει κάπου, φτάνει οπουδήποτε. Εσύ μπορεί να μην το μάθεις και ποτέ, γιατί αυτό έτυχε και το μάθαμε. Μπορεί να είναι άλλες 10 περιπτώσεις που δεν τις ξέρουμε. Βεβαίως, ναι. Από έργα που έχει κάνει ο κάθε δημιουργός. Να έχουν συμβεί σπουδαία γεγονότα. Και μάλιστα λέω για τέτοια γεγονότα. Ναι, και καμιά φορά και γεγονότα που εντάξει, θα μπορούσαν να είναι προβληματικά για έναν άνθρωπο και έμειναν σε ένα επίπεδο πιο ελαφρύ. Δηλαδή, γιατί αυτό είναι ένα βαρύ περιστατικό, αλλά εγώ έχω ένα άλλο. Θυμάμαι το καλοκαίρι του 1993 που είχα κάνει τότε τη μικρή μέλισσα και είχαμε κάνει 40 συναυλίες sold out σε όλη την Ελλάδα. Θυμάμαι ήμουν στην Πάτρα σε ένα γήπεδο μπάσκετ που γινόταν εκεί μια συναυλία και όταν τελείωσα τότε ήταν τα αυτόγραφα. Σε ένα τραπεζάκι εγώ έγραφα τιμώντας τον κόσμο που ήθελε να με τιμήσει. Ήταν τότε αυτό. Ήταν κουραστικό βέβαια μετά, αλλά τι να κάνω. Εγώ δεν μπορώ πάντα με τον κόσμο γιατί χωρίς τον κόσμο καλύτερα δεν υπάρχει. Λοιπόν. Και εκεί έγραφα, ας πούμε, το όνομα, έλεγα το όνομά σας, έγραφε την αφιέρωση και την έδινα. Το όνομά σας κτλ. Στέκεται ένας από πάνω μου, άντρας, είδα το περίγραμμά του δηλαδή, δεν τον είχα δει ακόμα. Και λέω το όνομά σας, μου λέει, μου απαντάει έτσι κοφτά, μου λέει, δεν θέλω αυτόγραφο. Σηκώνω το κεφάλι, λέω, και τι θέλετε. Μου λέει, άκου φίλε, εγώ είχα περάσει στην προσωπική μου ζωή ένα φοβερό λούκι. Και το κομμάτι σου, το καπελάκι. Το οποίο καπελάκι τι λέει στο ρεφρέν, το καπελάκι μου στραβά, φόρεσα και άντε για χαρά, έχει και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Με αυτό λέει το τραγούδι, βρήκα τη δύναμη και ξέφυγα από ένα λούκι μιας προσωπικής ερωτικής απογοήτευσης και ήθελα να σου πω ευχαριστώ. Και εξαφανίστηκε. Τι ωραίο. Δηλαδή, τι ωραίο. Αυτό είναι πιο ελαφρύ, αλλά ένας άνθρωπος πάνω στην τρέλα της ερωτικής απογοήτευσης, που ξέρουμε, μπορεί να πέσει σε κατάθλιψη, μπορεί να πάει αυτοκτονήσει. Μπορεί να σε άλλα λούκια, σε ουσίες. Η μουσική λοιπόν, η μουσική ειδικά και η μουσική για μένα είναι προφανώς και η μελωδία αλλά και ο στίχος. Ναι, και έχουν αυτή τη δύναμη να στιγματίζουν και αυτό είναι από το άλλο μας μάθημα που κάνουμε με τον Γιώργο. Το γραμμάτων. Να σηματοδοτούν, εν πάση περιπτώσει, σηματοδοτούν τις στιγμές μας με ένα τέτοιο τρόπο που πραγματικά μπορεί να μας πάνε πολύ παρακάτω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είμαστε τυχεροί. Και για να το ευθυμίσουμε κιόλας λίγο το πράγμα, να μην πει ότι είναι μόνο με ασθένειες. Με παίρνει μια φορά ένας άνθρωπος, μου λέει: «Γεια σου, φίλε, είσαι αυτός?» Λέω: «Ναι, που έχεις γράψει αυτό το ζεμπέκικο του Βοριά το γιο?» Λέω: «Ναι». Μου λέει: «Την Κυριακή παντρεύομαι στο Λιτόχωρο και θέλω να έρθει να με παντρέψει». «Κάτσε, ρε φίλε», του λέω. «Γνωριζόμαστε, κάνουμε, δείχνουμε». Περίμενε, μου λέει: «Πριν πει οτιδήποτε, πρέπει να σου εξηγήσω τι έχει γίνει». Το τραγουδάει, λέει ο Τερζής στην πίστα, σηκώνομαι, το χορεύω εγώ, βγαίνει μια κοπέλα μου χορεύει παλαμάκια, γνωριζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Με ρωτάει γιατί και πώς χορεύεις αυτό το τραγούδι και λέει το έχει γράψει ένας φίλος μου. Τη λέει αυτός για να τη ρίξει, για να πάει πιο κοντά. Τώρα δεν μπορώ να τους πω ότι δεν σε ξέρω. Οπότε έλα τουλάχιστον μου, κάνε έτσι και φύγε. Γιατί θα με βγάλεις ψεύτη. Εντάξει, του λέω, έρχομαι. Κοίτα, η μουσική όμως, γιατί όντως με τη μουσική ερωτευόμαστε κυρίως. Ναι. Με τη μουσική θυμόμαστε τις μαγικές στιγμές που έχουμε ζήσει. Για να μην είσαι πεσμένο. Σίγουρα είναι πιο πολλά τα ευχάριστα που έχουμε που θυμόμαστε και έχουμε συνδυάσει. Αλλά είναι πολύ σημαντικό που έχει λειτουργήσει και διαφορετικά. Εγώ τώρα κάνω, ας πούμε, μαζί με τις γυναίκες. Με τις γυναίκες γίνεται όλο το παιχνίδι απάνω. Με τις τρεις, με την Πολίνα, τη Μαντώ και τη Σοφία τη Βόσου. Έχουμε κάνει μια ομάδα 80s, 90s και παίζουμε με μεγάλη επιτυχία, όπου εμφανιζόμαστε. Χαμός. Και όλα τα παιδιά αυτά που έρχονται, βέβαια έχουμε και μικρούς, που είναι εξ επαγωγής, δηλαδή από τους
από τους γονείς, από τα μεγαλύτερα αδέρφια κτλ. Αλλά η δικιά μας γενιά των 40-45 που ήταν τότε έφηβοι, έχουμε ακούσει απίστευτα πράγματα. Βέβαια. Δηλαδή που συνδέονται αυτό που με τις αναμνήσεις. Βέβαια. Αυτό λειτουργεί με τις αναμνήσεις. Μου είπε ένας εμένα, έδινα λέει πανελλήνιες τότε. Πιτσιρίκι, έδινα πανελλήνιες. Και ενώ κάποιοι άλλοι συμμαθητές μου από το άγχος και το τρακ για των εξετάσεων έπαιρναν ηρεμιστικά χάπια, εγώ άκουγα το Ρίνα Κατερίνα και χαλάρωνα και άλλη. Πέρασα, μου λέει. Δηλαδή το Ρίνα Κατερίνα το βοήθησε να περάσει. Και εκεί συνειδητοποιείς και λες, εντάξει ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ήταν και τίποτα ορατόρια. Ποπ κομμάτια ήταν. Και ναι, όμως. Δεν χρειάζεται ναι, και δεν όμως, είναι μόνο να, δε, και όμως. Να είναι Μπετόβεν και ναι, Μότσαρτ. Ναι, ναι, άλλος, θέλω να πω. Είναι άλλων συναισθημάτων και άλλου είδους μουσική. Αλλά εμείς που εγώ είμαι μάλλον σε αυτή την ηλικία που λες πιο ναι, κοντά. Ναι, ναι. Όχι, δεν είμαι 45, είμαι 52 πια. Αλλά ναι, είσαι όμως, είσαι αυτό το range. Εγώ όμως τη μουσική σου. Η μουσική σου είναι συνδυασμένη με τα χρόνια, με τα χρόνια της... τα εφηβικά σου. Ναι, το τέλος εφηβείας. Ήτανε κομμάτια που χορεύαμε, ήταν κομμάτια που ακούγαμε, ήταν κομμάτια που μοιραζόμασταν, είχαμε τις κασέτες, είχαμε το βινήλιο. Οι αναμνήσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές, Κρατέρα, δηλαδή δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο ισχυρές είναι. Δηλαδή οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν σε αυτή την εποχή που είναι δύσκολη, έτσι, γιατί... Περνάει ο κόσμος λούκια εδώ πέρα, έτσι, δεν είμαστε, εγώ είμαι και συνειδητοποιημένος και πολίτης και έχω και άποψη και τα λοιπά και δεν είμαι στον κόσμο μου που διώτη τα τραγούδια μόνο. Λοιπόν, και είναι δύσκολες, περνάνε οι οικογένειες που δεν βγάζουν τώρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα, ας πούμε, τελειώνουν οι μισθοί και πάνε στο σούπερ μάρκετ και γίνεται χαμός. Και ανεβαίνουν και δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται και το πορτοφόλι τους αδειάζει πριν το καταλάβουν. Και έρχονται σε αυτές τις. Τα 80's, 90's parties και φεύγουνε γαλινεμένοι και έρχονται και μας λένε στο τέλος, παιδιά, τι μας θυμήσατε, τα νιάτα μας. Ξέρεις, συνέχεια μας το λένε. Και με πιο νέους ανθρώπους που είναι τώρα 30 ή που είναι, ξέρω εγώ, 27-28 μέχρι 35, ναι. Που δεν έχουν αυτά τα ακούσματα. Όχι, ναι, από πρώτο χέρι, δεν έχουν από πρώτο χέρι, ναι. Δική τους, που μπορεί να είναι όμως από κάποιο μεγαλύτερο αδερφό, αδερφή κτλ. Παρόλα αυτά, πολλοί νέοι, αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς αναγνωρίζουν σε εκείνη την δεκαετία 80-90, ναι. Αναγνωρίζουν τη μαγιά, τη βάση, αν θέλεις, για τη μουσική που συνεχίστηκε να ακούγεται και που δεν τους αρέσει τόσο πολύ. Τα σημερινά. Ναι. Ακόμα και αυτοί που δεν, είναι δεν έχουν δικές τους μνήμες, προτιμούν εκείνη. Ναι. Επιλέγουν ναι. Το τότε. Ναι. Να επιλέγει. Γιατί τώρα με το διαδίκτυο υπάρχουν όλες οι επιλογές. Παιδιά. Ναι. Δεν είναι θέμα, δηλαδή μπορεί να σε κατευθύνει κάποιος. Όποιος τώρα αυτή τη στιγμή πάει να κατευθύνει και με τα συστημικά κανάλια κτλ. Δεν γίνεται αυτό, διότι υπάρχει δηλαδή χαμός στα social. Ναι, τα social είναι χαμός. Φωτικό. Και από εκεί πέρα είναι ο καθένας κατά την κρίση του, πώς δουλεύει το μυαλό του, γιατί είναι το κουτί της Πανδώρας, έτσι. Είναι, υπάρχουν τα πάντα, όλες οι πληροφορίες. Βέβαια, κατά τη μυθολογία, έτσι και όταν άνοιγε το κουτί της Πανδώρας, τελείωνε τα πράγματα. Σαν να έγινε στο ασκή του αιώλου. Υπήρχαν τα πάντα ναι, μέσα. Ναι, ναι. Και γινόταν. Εδώ ναι. Για μένα είναι ένα κουτί της Πανδώρας το Ιντερνετ και από εκεί πέρα είναι θέμα κρίσης του καθενός να κάνει την επιλογή των σωστών πληροφοριών. Γιατί πάνε και σκουπίδια. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Και τα σκοτεινά, ας πούμε, πράγματα του διαδικτύου κτλ. Αυτό είναι θέματα επιλογής. Και η μουσική. Και παιδεία. Και παιδείας, ναι. Παιδεία θα δώσουν οι γονείς στο σχολείο για να μην, φτάσει το παιδί να του αρέσουν κάποια τέτοια πράγματα. Και όταν λέμε παιδείας, εγώ παιδιά εννοώ και τη γενικότερη καλλιέργεια. Δηλαδή μπορεί ένας άνθρωπος να είναι καλλιεργημένος και να μην είναι ακαδημαϊκός. Βέβαια. Είναι ανακαδημαϊκός και να είναι το μυαλό του στενό, ας πούμε, σαφώς. Σαν το κεφάλι της καρφίτσας. Και να είναι ακαδημαϊκά μορφωμένος. Εγώ έχω δει τέτοια πράγματα. Ενώ η ευρύτερη καλλιέργεια παίζει μεγάλο ρόλο. Εγώ έτσι την αντιλαμβάνομαι την παιδεία. Σαν ένα ευρύ πεδίο καλλιέργειας, ας πούμε, που ο άνθρωπος. Έχει προσλαμβάνουσες, δηλαδή μπορεί να αντιληφθεί την τέχνη. Μου λένε κάποιοι, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Δεν πειράζει, του λέω. Όταν ακούς ένα τραγούδι, μπορεί να συγκινηθείς. Σου πιάνει την ψυχή. Σου φτιάχνει τη μέρα. Σε βοηθάει να κάνεις πράγματα. Ναι. Είναι μεγάλο προσόν. Γιατί για κάποιους η μουσική είναι φασαρία. Δεν μπορούνε. Υπάρχουν άνθρωποι που αυτούς τους λυπάμαι πραγματικά. Και το λέω από καρδιάς, δηλαδή τους λυπάμαι. Γιατί κρίμα. Είναι κρίμα να μην μπορείς να αντιληφθείς. Δεν σημαίνει, λέει, μα πάω να τραγουδήσω και είμαι φάλτσος. Δεν πειράζει, του λέω. Μπορείς να ακούσεις ένα κομμάτι να συγκινηθείς. Άστο το ρημάτι το τραγούδι, γιατί έχει να κάνει και με γονίδι αυτό. Αυτό δεν είναι θέμα μαθημάτων, παιδιά. Όχι, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Γιατί είναι όπως οι άνθρωποι που σου λένε, δεν ξέρω να χορεύω. Και τι πειράζει. Δεν κάνουμε διαγωνισμό. Κούνησου όπως χόρεψε όπως το νιώθεις για τη χαρά.
του να κάνεις αυτό που, που σου, 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 σε ικανοποιεί, που, που σε κάνει να νιώθεις όμορφο. Εγώ το έχω δει αυτό, παιδιά, το έχω δει πραγματικά. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν αίσθηση του ρυθμού. Αλλά τον βλέπεις ότι χαίρεται εκείνη την ώρα και είναι έξω, είναι κόντρα τέμπο, είναι όπου να είναι. Και παρόλο που εγώ τώρα λόγω της μουσικής και επειδή είμαι πολύ ρυθμικός, κάπου αυτό το πράγμα πάει να με ενοχλήσει, τελικά λέω, κοίτα όμως, λέω μέσα μου, ο άνθρωπος αυτός εκφράζεται. Και τι έγινε, όλα σχετικά είναι. Αυτό... Και αυτό είναι ρυθμός. Αυτό δεν είναι η μαγιά, η μαγιά της τέχνης όμως. Να σηκώσεις τον άλλον από τον καναπέ, από την καρέκλα, από όπου και αν είναι, και να εκφραστεί με όποιο τρόπο μπορεί, όπως το αντιλαμβάνεται. Γιατί στο φινάλε, εμείς λέμε ότι αυτό το τραγούδι μας ή αυτό το έργο μας θα προξενήσει αυτά τα συναισθήματα. Στον άλλο μπορεί να προξενήσει άλλα συναισθήματα. Ακριβώς, ναι, αυτό λέω. Είναι υποκειμενική η τέχνη, δεν είναι αντικειμενική. Αυτό λέω. Αλλά αν κάποιος αισθάνεται από τα τραγούδια, είναι κέρδος. Δηλαδή, γιατί οι μερικοί το έχουν, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Και τι είναι αυτό, δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Μπορεί να αντιληφθείς, να εισπράξεις την τέχνη και να συγκινηθείς. Να σ' αγγίξει. Είναι μεγάλη ιστορία αυτή. Ή ένα έργο τέχνη, να δεις ένα πίνακα. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν πίνακες και κλαίνε, ας πούμε. Γιατί τους πιάνει. Κατάλαβες, αντιλαμβάνονται το εικαστικό του θέματος. Ο άλλος είναι με μια ταινία. Εσύ, ας πούμε, τι πράγματα έχεις κλάψει στην τέχνη, έχεις συγκινηθεί, γιατί μου έχεις πει μερικές ταινίες και μερικά πράγματα, αλλά θέλω να το πω. Ναι, εντάξει, έχω συγκινηθεί με πράγματα που έχουν να κάνουν με την απονομή δικαίου. Mm. Δηλαδή με ιστορίες πραγματικές, γιατί εμένα μου αρέσουν βιογραφίες. Και ταινίες βιογραφίες. Ανθρώπων οι οποίοι βασανίστηκαν και πάρα πολύ. Και παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, αυτή την ταινία, η βιογραφία της Τάδε, του Τάδε, δες την εκεί και αρχίζει και μου κάνει μια ανάλυση της ταινίας. Τι εδώ τώρα, του λέω. Μα υπάρχουν... Επειδή είσαι ηθοποιός. Ναι. Και μάλιστα από την ίδια σχολή, την μεγάλη του Γιάννη Σκουλή που λέμε εμείς. Σχολή Αθηνών Γεωργίου Θεοδωσιάδη, την αγαπούμε και την τιμούμε. Όταν βλέπεις μια ταινία, τη βλέπεις, μπορείς να τη δεις ως να ξεχωρίσεις το κομμάτι σου του μουσικού, του ηθοποιού και του θεατή ή είναι ένα πάντρεμα όλων των πραγμάτων? Κοίτα, είναι ένα πάντρεμα, αλλά εκείνο το οποίο μ' αρέσει πάρα πολύ να βλέπω είναι το υποκριτικό. Γιατί το υποκριτικό και μάλιστα σε ταινίες που είναι υποψήφιες για Όσκαρ και είναι για το Όσκαρ και είναι κάποιοι, ας πούμε, ηθοποιοί που μπορεί να είναι του πρώτου ανδρικού ρόλου, προσπαθώ να μαντέψω ποια είναι η σκηνή, γιατί υπάρχει μια σκηνή πάντοτε, η οποία είναι η οσκαρική σκηνή. Είναι αυτή που ο ηθοποιός... Η Καπιτάλε, μπράβο. Αυτή, βέβαια, η συνολική ερμηνεία, έτσι δεν είναι. Κατάλαβα. Είχα δει, ας πούμε, το θλιμμένη Τζάσμιν του Γουντι Άλεν, με την Κέιτ Μπλανσέτ, η οποία, όταν το είδα αυτό, εγώ δεν ήξερα καν τις υποψηφιότητες, δεν είχα αναγγελθεί ακόμα. Με το που βλέπω αυτή την ταινία, βλέπω αυτήν και βλέπω μια συγκεκριμένη σκηνή εκεί στον καναπέ, τη θυμάμαι, και μόλις τη βλέπω αυτή και φέρνω όλο το πράγμα, λέω, λοιπόν, αυτή θα είναι υποψήφια και θα το πάρει. Και ήταν κάτι φίλοι και μου λένε, μα ακόμα δεν έχουν... Αυτή, δεν έχω δει τις άλλες, αλλά είναι αδύνατον αυτή να μην το πάρει. Από αυτό που είδα. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε. Από αυτό που είδα και το πήρε. Και τώρα ρωτάω και τους δυο σας. Όταν έχετε το σενάριο, όταν στείνετε το έργο αυτό, έχετε καταλάβει ποια θα είναι αυτή η σκηνή? Δηλαδή, το πιάνετε? Δηλαδή, ξέρετε ποια είναι η μεγάλη σκηνή, τι σκηνή θα είναι? Εγώ σου λέω... Όχι εσύ, όταν παίζεις, όχι όταν τη δεις πια τελειωμένη και αυτά, όταν είναι στα πρωτόλια. Όταν παίζεις εσύ ως ηθοποιός. Όταν παίζω εγώ. Όταν διαβάζεις σενάριο. Ναι, ξέρω ότι είναι κάποιες σκηνές που είναι αβανταδόρικες. Εγώ το ξέρω πολύ καλά. Στο εκείνος και εκείνος, ας πούμε, ξέρω ποια ήταν η σκηνή εκεί που λέει ο Λουκάς ότι, ξέρεις, ο τροχός που μιλάνε, είναι ένα φιλοσοφικό θέμα, ο απίστευτος. Ο αείμνηστος, ο Κώστας ο Μουρσελάς, δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει, φίλε. Δηλαδή, με τόσο απλό τρόπο, που έχει βέβαια και πάντα υπάρχει το χιουμοριστικό, το αφηρημένο χιουμοριστικό, αλλά λέει για τον τροχό. Ο τροχός γυρίζει, άλλος πάει πάνω, άλλος πάει κάτω, κι η ζωή έτσι περνά. Όλα φαίνονται ήλια μέχρι να αλλάξουν. Ο τροχός γυρίζει κι άλλος κύκλος ξεκινά. Ο τροχός γυρίζει μαγωμένο χαμηλά. Μάνα και πατέρα, γεννήστε με ξανά.
φωτιά. Τα φτερά μου κάψει αφού θα με κύψινα. Δε με νοιάζει αν θα είναι η πρώτη κι η στερνή φορά. Μόνο να πετάξω θέλω. Ο τροχός είναι πάνω, κάτω και πάνω. Και λέει ο Λουκάς, δηλαδή έχουμε και εμείς τροχό. Λέει ο Σόλωνος, βέβαια έχουμε και εμείς τροχό. Και αυτός ο τροχός γυρίζει. Αυτή είναι τώρα άστεγη και πλάνητες, έτσι. Ναι. Γυρίζει. Εντάξει, του λέει ο Σόλωνος, αφού γυρίζει, κάποια στιγμή και εμείς που είμαστε τώρα κάτω, θα γυρίσει ο τροχός και θα πάμε πάνω. Και λέει ο Σόλωνος, όχι, του λέει, Λουκά μου, του λέει, υπάρχουν τροχοί που γυρίζουν και τροχοί που δεν γυρίζουν. Και εκείνη η σκηνή, η οσκαρική, ας το πούμε, ναι, γιατί λέει η μάνα μου, λέει η μάνα μου, αυτή που με γέννησε και επέλεξε να με γεννήσει σε ένα τροχό που δεν γυρίζει, από όλο το σύμπαν, από τόσους τροχούς που γυρίζουνε, οι γονείς μου επέλεξαν να με γεννήσουν πάνω σε ένα τροχό που δεν γυρίζει. Δεν τους θέλω αυτούς τους γονείς, Θεέ, πάρ' τους πίσω. Είναι συγκλονιστική σκηνή. Ναι. Και, δηλαδή διαλύεται, ναι, γιατί σου λέει είναι δυνατόν. Δηλαδή από τόσους τροχούς που γυρίζει. Γι' αυτό και λέω στο τραγούδι, γιατί πέφτει ένα πολύ ωραίο τραγούδι που λέγεται «Ο τροχός», πραγματικά, που λέει «Μάνα και πατέρα μου, γεννήστε με ξανά». Θέλω να ξαναγεννηθώ, του λέει Ρεσόλων. Θέλω από άλλους γονείς που να είναι ατσίδες, να αρπάζουν την ευκαιρία, όχι να με γεννήσαν σε τροχό που δεν γυρίζει και θα είμαι μια ζωή κάτω. Είναι απίστευτη η σκηνή. Αυτή είναι η οσκαρική στιγμή, μια και με ρωτάς. Είναι δηλαδή πραγματικά η σκηνή που έσπαγε το. Δηλαδή ο κόσμος συγκινεί το, γιατί όλοι μέσα έχουν ένα τέτοιο πράγμα. Ότι ρε παιδί μου, θα γυρίσει ο τροχός για μένα. Αν είναι ένας άνθρωπος που τραβάει ένα λούκι, μια ταλαιπωρία, ας πούμε. Και επίσης, για να γυρίσω στον κινηματογράφο, η φοβερή ταινία των Τζόκερ. Καταλαβαίνεις τι λέμε, με το Χωάκιν Φίνιξ, ο οποίος έβαλε τον υποκριτικό πήχη, κατά τη γνώμη μου, εκεί που δεν έχει φτάσει κανείς. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτός ο πήχης δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Τώρα γίνεται το Τζόκερ 2. Περίμενε, το Τζόκερ δεν ήταν με το Χωάκιν Φίνιξ. Το Χωάκιν Φίνιξ. Το Τζόκερ, το τελευταίο Τζόκερ. Δεν μιλάω για το Χιθ Λέτζερ, δεν μιλάω. Όχι, για το τελευταίο. Το τελευταίο που έγινε τώρα, πριν από 4 χρόνια, που πήρε και το Όσκαρ. Χωάκιν Φίνιξ. Ναι, πήρε το Όσκαρ. Τι εννοείς, έβαλε τον πήχη τόσο ψηλά. Υποκριτικά. Υποκριτικά. Αυτό που έκανε τελείωσε όλο το Χόλιγουντ. Ήταν συγκλονιστικό. Τελείωσε όλο το Χόλιγουντ για μένα. Δηλαδή αυτό που έκανε, το τέριασμα, και ήταν γιατί τέριαξε η ταινία, το σενάριο δηλαδή, με τον ήρωα. Και ο Τοντ Φίλιπς, ο σκηνοθέτης, γιατί εγώ ασχολούμαι πολύ με τον κινηματογράφο. Επίσης έχει μεγάλη σημασία να πούμε στον κινηματογράφο σκηνοθέτης. Μα, και να σου πω γιατί έχει σημασία στο συγκεκριμένο έργο, παιδιά. Γιατί είναι συγκλονιστικό. Για μένα είναι ίσως από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Απίστευτο. Και η Ακαδημία δεν έδωσε το καλύτερο, το Όσκαρ για μένα, γιατί δεν τους άρεσε η εικόνα. Έδειχνε την εικόνα της Αμερικής εκεί που μπορεί παρακμή, να πάει. Την παρακμή της Μεγαλούπολης, που θα μπορούσε να ήταν Νέα Υόρκη, ας πούμε. Λοιπόν, και τώρα γίνεται το Τζόκερ 2. Αλλά εκεί πραγματικά, επειδή το Χωάκιν Φίνιξ εγώ τον ήξερα, αλλά παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που έκανε ο τύπος. Και η πλάκα ποια είναι, ότι ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει τα hangovers, ξέρετε, αυτές τις κομμωδίες. Τον Φίλιπς δεν είχε κάνει κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα μεγάλα του σουξέ. Και πήγε με αυτό το σενάριο, το πρώτο στη Warner Brothers, μεγάλο στούντιο. Και η Warner Brothers βέβαια του λέει, εντάξει, ναι, συμφωνούμε, και ήθελε να κάνει το ρόλο, τον πρωταγωνιστή του Τζόκερ, ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Και λέει ο Τοντ Φίλιπς, no. Εάν θέλετε να το κάνω εγώ, να το σκηνοθετήσω, θέλω αυτόν. Γιατί τον είχε φανταστεί, ήταν γραμμένο το έργο απάνω. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό που έκανε ο τύπος. Δεν υπάρχει. Βέβαια, όλη η ταινία είναι εκπληκτική για μένα. Δεν υπάρχει ακόμα και πιο παραμικρός ρόλος. Απίστευτο, και η μουσική. Η μουσική πήρε και Όσκαρ μουσικής από μια Ισλανδή που έκανε. Το οποίο, αν αφαιρέσει τη μουσική από την εικόνα, ακούσε ένα πράγμα και λες τώρα τι είναι αυτό. Μα τώρα όλες οι μεγάλες ταινίες, κακά τα ψέματα, όλες οι μεγάλες ταινίες του κινηματογράφου είναι έχει υπάρξει ένα τέλειο πάντρεμα. Ναι, αλλά αυτό που υπήρχε εκεί, που πήρε αυτή, είναι μια βιολοντσελίστρια Ισλανδή. Γιατί αν αφαιρέσεις αυτό που έκανε από την εικόνα, ακούσε ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνεις τι είναι.
Όταν το δεις όμως μέσα, καταλαβαίνεις ότι έχει γίνει ένα πράγμα. Γι' αυτό τη δώσανε το Όσκαρ. Δηλαδή υπάρχει μια σκηνή που παίζει μισόφαλτσα ένα δοξάρι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι η σκηνή, η περίφημη σκηνή του μπάνιου, ας πούμε, που ο τύπος είναι. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δύο. Εκεί δεν είχε μία σκηνή μόνο ο Φίνιξ. Είχε τρεις-τέσσερις σκηνές που λες: όπα ρε μεγάλε, εδώ τελειώνουμε. Εδώ τελειώνουμε. Πραγματικά δηλαδή. Την έχω δει, παιδιά, το έργο. Θα σας φανεί περίεργο. 9 φορές. Όχι, μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Εγώ έχει τύχει να δω σε δικούς μας ηθοποιούς, σε βιντεοκασέτα κιόλας τότε. Και δεν πρόλαβα να συνεργαστώ μαζί του και πολύ μου λείψε αυτό. Το Θανάση το Βέγκο να παίζει στο «Όλα είναι δρόμος». Έχω δει μπρος πίσω στην κασέτα, στη βιντεοκασέτα, την στιγμή που ακούει τον ήχο του πυροβολισμού, είναι φύλακας. Που τελειώνει ο χωματόδρομος, σταμάτησα. Από πάνω μου, ο ζωντανός στερδοφάγος συνέχιζε να με κυνηγά. Του ρίξα για να μην βασανίζεται που έχασε το τέλετο. Ύστερα, πέταξα σφαίρες και δίκανο. Ακούει τον πυροβολισμό. Και σε αυτή τη στιγμή παίρνει, μόλις έχει τελειώσει αυτή λοιπόν τη λειτουργία, παίρνει αυτό και ακούει τον πυροβολισμό και αλλάζει το βλέμμα του. Βάλε τα λεφτά. Λέω, τι είναι αυτό. Τι έκανε Παναγία μου άνθρωπος. Ξανά, πίσω μπρος. Ξανά, πίσω μπρος. Αυτά αξίζει τον κόπο να τα βλέπεις. Μεγάλο το οποίο είναι. Εντάξει, ρε παιδί μου, ο Βέγκο ήταν αστικτόδη καταρχά. Δεν ήταν. Αφού ήθελε να του ρίχνουν χαστούκια πραγματικά και τέτοια. Δεν καταλάβαινε. Δεν βάραμε κανονικά. Και με πολύ πικρή ιστορία πίσω του. Δηλαδή, ένα άνθρωπο χαρούμενο. Τώρα πρόσφατα τη διάβασα. Ναι, μακρονίσια. Χαρούμενε στιγμέ, χαρούμενε ζωέ από μια κατάσταση. Να μην. Αν είχε περάσει πολλά ζόρια, α πούμε, και οικονομικά και. Αν δεν υπήρχε Μακρόνισο, που είναι οξύμορο, που είχε τότε φιλοξενηθεί στο. Στο θέρετρο. Λοιπόν, δεν θα υπήρχε ο Βέγκος γιατί τον ανακάλυψε ο Κούνδρος εκεί. Ήταν μαζί με τον Κούνδρο και ο Κούνδρος ανακάλυψε, τον έβλεπε που περιφερόταν, ξέρεις, είχε το σκηνοθετικό το μάτι από τότε και τον είδε ότι κάτι γίνεται το θέμα. Καταλάβες. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο και όλα συμβάλλουν. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί όταν με παίρνει τηλέφωνο, σταματώ τα πάντα. Μιλάμε κανένα δύο ώρο, αναλύουμε ό,τι έχει παίξει, τηλεόραση, το θέατρο. Αυτό. Την επόμενη φορά που θα γίνει αυτό το τηλέφωνο, άμα το κάνετε από κινητό, πάτα μια προσθήκη κλίση. Μου αναλύει. Να ακούω κι εγώ και να μιλάμε μαζί όλοι. Μου αναλύει ό,τι έχει δει. Εντάξει, τον κινηματογράφο είναι η διασκέδασή μου. Εγώ πού να πάρω, παιδιά, να πάω σε κλαμπ εγώ και τέτοια που είναι το κεφάλι μου. Επειδή είμαι στο στούντιο, εγώ είμαι και ποντικό του στούντιο και είμαι όλη την ημέρα, ξέρει ο Γιώργος να πούμε και βαράνε και ήχη και τα λοιπά, θέλω να πάω να ξεκουραστώ. Στον κινηματογράφο ξεκουράζομαι. Το συνδυάζω με ένα φαγητό, με ένα φίλο κτλ. Ή με μια φίλη και πραγματικά τη βρίσκω. Και μπορεί να δω, δεν είναι και να δω και το αριστούργημα, παιδιά. Α, ναι. Μπορώ να δω και μια ταινία η οποία εντάξει μου κάνει ένα κλικ, ας πούμε, και μια περιπέτεια. Είμαι λίγο αδιφάγος. Δεν μ' αρέσει όμως το. Ξέρετε, παιδί μου, αυτό που είναι το φτηνό. Το χωρίς λόγο. Ναι, και το τρόμο, α πούμε. Δεν μπορώ να δω ταινία τρόμου. Ευχαριστώ. Δηλαδή, δεν έχω δει ποτέ. Δεν μπορώ, δηλαδή. Είναι δεν ένα κατάλαβα πράγμα. Καν, δεν καταλαβαίνω την ύπαρξη. Την ύπαρξη, βέβαια. Ξέρω ότι έχει φαν εκατομμύρια δισεκατομμύρια ανθρώπους. Βγαίνω συνέχεια και έχω τώρα. Έχω προσπαθήσει να μιλήσω. Όχι, έχω μιλήσει με ανθρώπους που τους αρέσουν πάρα πολύ, γιατί θα ήθελα να καταλάβω για ποιο, τι είναι αυτό που τους αρέσει. Δεν έχουμε συνεννοηθεί ποτέ. Τρόμο δεν μπορώ να τις δω, γιατί ακριβώς θεωρώ ότι δεν έχουν νόημα ύπαρξη. Δηλαδή να προκαλέσουν το φόβο, δηλαδή γιατί να φοβηθώ, ρε παιδιά. Εντάξει, να πάω να συγκινηθώ, να γελάσω, να νιώσω μια αδρεναλίνη, μια καλή περιπέτεια, αλλά να πάω τώρα να τρομάξω, να μου φεύγει η ψυχή κάθε τρία λεπτά, δηλαδή για ποιο λόγο. Πάμε τώρα και στα δικά σου όμως. Γιατί εσύ να μας αφήσουμε όλο για άλλους θα μιλάς. Μίλα μας για τα δικά σου τα σχέδια και ό,τι κάνεις εσύ. Εντάξει, εγώ τώρα δύο πράγματα μπορώ να πω εδώ να ανακοινώσω. Το ένα είναι και θα το ανακοινώσω και πρώτη φορά εδώ. Δεν έχει ξαναϋποθεί. Ναι. Είχα μια ιδέα να γίνει μια θεατρική παράσταση, μουσική θεατρική παράσταση, που το story να βασίζεται πάνω στα τραγούδια των 80s και 90s, εμάς. Πότε θα το κάνουμε. Δηλαδή, πότε θα το κάνουμε. Έχει ξεκινήσει ήδη αυτό, να γράφεται κιόλας. Ναι, το γράφει η Θέμης η Μαρσέλου. Και θα σκηνοθετήσει και η Θέμης, γιατί είναι μουσική. Εντάξει, η γνωστή και μια εξαιρετική, που είναι, θεωρείται η κορυφαία αυτή τη στιγμή. Και τα λοιπά. Και θα είμαστε εγώ με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία τη Βόσου. Δηλαδή πάνω στα τραγούδια των τεσσάρων μας θα γραφτεί ένα story, ας πούμε,
που θα έχει story, δηλαδή υπόθεση, ας πούμε, και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρω. Η Μαρσέλου γράφει. Θα πάρω τηλέφωνο. Τώρα θα την πάρω. Έμαθα αυτή. Γιατί δεν είναι αυτό. Θα παίξουν και ηθοποιοί, να ξέρεις, έτσι. Και συγγνώμη, δηλαδή. Και μεγάλη μας τιμή, δηλαδή. Δική μου. Όχι, μεγάλη μας τιμή. Και εγώ στη μέση που πάρω. Εγώ δεν ξέρω. Έχει κάτι για μένα, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται, ας πούμε. Γιατί, ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να θεωρηθεί παρέμβαση. Αλλά εγώ εσένα σε εκτιμώ πάρα πολύ σαν ηθοποιό και μακάρι να, αν υπάρχει, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον. Όχι, ενδιαφέρον υπάρχει σίγουρα. Θα ήθελα να, είπες τα τρία πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα για μένα. Το πρώτο είναι το σχήμα, το δικό σας. Το δεύτερο είναι η δεκαετία και το τρίτο είναι η θέμα. Ναι. Οπότε, εγώ θα πρόσθετα και το musical. Είναι πολύ. Ναι, εντάξει, εφόσον είναι και αυτό το θέμα. Είναι μουσικό. Σ' άκουσα εγώ πως αντέδρασες που ακούγαμε περιγνώμη στα τραγούδια. Είσαι μέσα. Σε καταλαβαίνω με τη μία. Με το που κουνάς το κεφάλι, κατάλαβα τι ρόλο παίζεις. Σε θεατρικές παραστάσεις έχω συμμετάσχει. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πραγματικά όνειρο. Ήμουν πανευτυχής. Μακάρι να, έτσι, αυτή η ανακοίνωση να έχει αυτό το πάτρεμα, σου λέω, μεγάλη μας τιμή. Ωραία. Γιατί αυτό λοιπόν, ξέρουμε λοιπόν τι ηθοποιός είσαι και πώς. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το άλλο, το ένα. Το άλλο είναι πριν από 40 χρόνια, ακριβώς όμως 40 χρόνια, κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος Big Alice. Okay, το ξέρετε, Big Alice. Αγγλόφωνος δίσκος, δεκαετία του 80. Ένα τραγούδι από αυτό, το I Miss You, έχει γίνει, είναι all time classic ακόμα και σήμερα. Κυκλοφόρησε 18 χώρες στο εξωτερικό, εδώ έγινε νούμερο 1 στην Ελλάδα, της χρονιάς νούμερο 1. Μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τότε ήταν να βγει ένας δεύτερος δίσκος, ο οποίος δεν βγήκε ποτέ. Για διάφορους λόγους. Πλακώθηκα εγώ με τον διευθυντή τότε, τον Αμερικάνο του CBS. Πάντως γίνανε διάφορα, έφυγα Αμερική μετά εγώ, δεν έγινε ποτέ. Τώρα λοιπόν, μετά από 40 χρόνια, στο διάστημα αυτό έχω γράψει κάποια τραγούδια εγώ, αγγλόφωνα, που με διάφορες αιτίες και για διάφορους σκοπούς. Έχουν γραφηθεί στο εξωτερικό, στη Ρώμη, στο Μόναχο, στο Νάσφιλ, στο Τενεσί, γιατί έχω ασχοληθεί και λίγο με τη σύγχρονη country μουσική κτλ. Okay. Όλα αυτά λοιπόν τα τραγούδια και κάποια καινούργια πρόσφατα, 2-3 που έχω κάνει, και το ένα είναι ένα τραγούδι που θεωρώ ότι ίσως είναι και το καλύτερο τραγούδι που έχω γράψει εγώ, που είχε να κάνει με τον εγκλεισμό του κορονοϊού. Αγγλόφωνο τραγούδι, που θα μπορούσε να είναι και τραγούδι musical, δηλαδή από musical ένα τραγούδι. Ατμοσφαιρικό, περίεργο, μου βγήκε Super. Μέσα από το mood αυτό του εγκλεισμού τότε και το περιγράφω. Αγγλόφωνο στίχος και είναι 20 τραγούδια λοιπόν. 20 τραγούδια. Διπλός δίσκος. Super. Και ευελπιστώ ότι θα βγει και σε διπλό βινίλιο, έτσι. Λοιπόν, έχει ξανάρχεται το βινίλιο τώρα. Ναι, έχει ξανάρθει ήδη, ναι, και αφού για να παραγγείλεις θες να σου παραδώσω την παραγγελία του εργοστάσια 2-3 μήνες. Λοιπόν, και τώρα είμαι σε κάποια διαπραγμάτευση με εταιρείες δίσκων, αυτές που έχουν απομείνει. Παιδιά, λέω, ένας δεύτερος δίσκος Big Alice, αγγλόφωνος, αυτό είναι. Έχω υποβάλει την πρότασή μου και περιμένω αυτή τη στιγμή μια έγκριση. Έτσι κι αλλιώς όμως, επειδή τώρα λόγω του διαδικτύου και λόγω διαφόρων εναλλακτικών, εγώ μπορώ να το βγάλω το δίσκο. Σε κάθε περίπτωση, τοποθετώ την κυκλοφορία του μέχρι το τέλος Μαΐου. Μπράβο. Σούπερ. Εν όψη καλοκαιριού. Εν όψη καλοκαιριού. Big Alice, λοιπόν, νούμερο 2. Έχει τίτλο. Ο δεύτερος, ο τίτλος, ο αγγλόφωνος, γιατί υπάρχει ομώνυμο τραγούδι, αλλά έχει και, ταιριάζει και με το ότι μετά από 40 χρόνια λέγεται Second Time Around. Για δεύτερη φορά. Πάντως εδώ θέλω να πω, να επιπροσθέσω ότι είναι στενό για σένα μανίκι η Ελλάδα. Αν και τελικά στενό ρούχο για σένα η Ελλάδα. Θα μπορούσες έξω, ας πούμε, να έχεις ναι, πολλά περισσότερα. Ναι, σαν καλλιτέχνης παλιά. Εντάξει, αυτό έχει τελειώσει για μένα, Γιώργο, μέχρι το 90. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί έκανα μια προσπάθεια στην Αμερική 3 χρόνια, που δεν υπήρχε καμία απόρριψη για μένα. Απλά, και μάλιστα το τραγούδι που ήταν να βγει τότε, σίγγλ, υπάρχει σε αυτό το δίσκο. Mm. Σε καινούργια εκδοχή όμως, το έχω γράψει ξανά. Δηλαδή, ξαναμίξη, ας πούμε. Η παραγωγή είναι πάρα πολύ καλή, είναι σχεδόν είναι σημερινή. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, να μην κάτσει. Ναι. Είναι για να μην κάτσει. Δηλαδή, ευθυγραμμίζονται. Ήσουν άτυχος, δηλαδή, πώς το βλέπεις. Ναι, γιατί δεν υπήρχε απόρριψη για μένα ποτέ με το θέμα του εξωτερικού. Σε 2 τις περιπτώσεις έφτασα πάρα πολύ κοντά στο να γίνει πολύ μεγάλη κατάσταση. Deal, ας πούμε, που και ακόμα και οι ντόπιοι χορεύουν γύμνοι στους δρόμους. Δηλαδή. Αλλά δεν έγινε γιατί γεγονότα που δεν είχαν να κάνουν με μένα. Δηλαδή, ο χειρισμός από ένα μάνατζερ στην Αμερική, ένα Αμερικανό κουβανό που ήταν. Έκανε μια βλακεία στο τέλος, ας πούμε, ο άνθρωπος. Κακή κρίση. Όχι ότι το ήθελε, αλλά το πλήρωσα εγώ. Δηλαδή, δεν έγινε.
που ήταν να γίνει στη Γερμανία. Το μέτρησε αλλιώς δηλαδή. Δεν έκανε τη σωστή κίνηση τότε. Μία κίνηση να κάνεις λάθος και μία, ας πούμε, υπήρχε μία αρνητική συγκυρία. Γιατί λέω ψέματα. Υπήρχε περίπτωση να βγει και δίσκος πάλι σαν ντουέτο με μία τραγουδίστρια. Μία μικρή τραγουδίστρια, πολύ ταλαντούχα. Σαν ένα ντουό, ας πούμε, pop και rock ντουό. Δεν τελείωσε το 90 λοιπόν, το 2004. Στη Γερμανία. Λοιπόν, ήταν όλα έτοιμα να βγει ο δίσκος και την τελευταία στιγμή ανακοινώνεται η σύζευξη, η αγορά δηλαδή, τη Sony με την BMG. Δηλαδή η Sony αγόρασε την BMG. Μάλιστα. Και το κονέ που είχαμε εμείς μέσω ενός εκδότη, γιατί μέσω εκδοτών γίνονται αυτά, στο Μόναχο ο εκδότης αυτός, Γερμανός, είχε το κονέ με την BMG Hansa στο Βερολίνο και την τελευταία στιγμή αγοράζεται η BMG από τη Sony. Και προφανώς αυτός που ήταν το κονέ που θα έκανε την κυκλοφορία του δίσκου, που ήταν το κονέ μας στην εταιρεία, ο executive αυτός που θα την έκανε τη δουλειά, προφανώς ή απολύθηκε, μάλλον απολύθηκε, γιατί με τις συγχωνεύσεις απολύθηκε και ο κόσμος. Ή δεν είχε και τον τόσο μεγάλο λόγο πια σε ένα μεγαλύτερο όμιλο. Ακριβώς, ένα μεγαλύτερο όμιλο. Τα ξέρεις, Γιώργο. Και έμεινα με το δίσκο στο χέρι. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Μια φορά οι καριέρες, οι σταδιοδρομίες ανθρώπων καλλιτεχνών κρέμονται σε μια κλωστή. Έτσι. Αυτό δηλαδή τώρα ήταν εκ των όνων κάνευ. Δηλαδή, τι να κάνεις. Αν καθυστερούσε η σύζευξη ξέρω, δύο μήνες, θα είχε βγει ο δίσκος και από εκεί πέρα δεν μπορούσε να το σταματήσει γιατί θα ήταν ήδη. Θα είχε κυκλοφορήσει ήδη στη Γερμανία. Και με πολύ καλές προδιαγραφές και το κομμάτι που ήταν να γίνει τότε, γιατί έγινε ξανά, το έκανε Παπαρίζου μεγάλη επιτυχία. Ένα αγγλόφωνο, The Light in Our Soul. Λέγεται, είναι ένα αγγλόφωνο κομμάτι που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ. Αυτό το κομμάτι υπό τη μορφή ντουέτου ήταν μέσα και μετά, ας πούμε, σαν κομμάτι το έδωσε στην Παπαρίζου. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι στην ζωή σου, στα διαδρομία σου, είναι πιο πολύ τυχερός παρά άτυχος ήσουν. Κοίταξε, ήμουν τυχερός εδώ στην Ελλάδα, μου έκατσαν όλα, έστω και λίγο αργά, γιατί στα πρώτα μου χρόνια είχαμε το ταλέντο, αλλά από λεφτά νεκρός. Και άργησα γενικώς γιατί. Είχα μια περίεργη ιστορία εγώ, δηλαδή δεν πέρασα καταρχάς από τα νυχτερινά κέντρα, καθόλου. Έκανα τραγούδια και πήγα και έκανα δισκογραφία κατευθείαν. Ναι, δισκογραφία πρώτα και μετά. Αλλά η μεγάλη τύχη, καλή ερώτηση που έκανα, γιατί είναι μυστήριος ο τύπος, είναι οι γονείς μου. Αυτό που έλεγε ο Λουκάς, εγώ λέω το αντίθετο, ότι είμαι ευγνώμων που γεννήθηκα από αυτούς τους γονείς. Ο Γιώργος και η Βιολέτα. Διότι από αυτούς παιδιά πήρα τα πάντα. Τι ωραία. Δηλαδή, πραγματικά, επειδή κάνω κάποια πράγματα τα οποία δεν εξηγούνται, γιατί εγώ κάνω πολλά, έτσι, έχω πολλές ιδιότητες και όλες τολμώ να πω ότι είμαι σε ένα ψηλό επίπεδο για, πώς να σου το πω, μπορώ δηλαδή να το διεκπαιρεώσω το πράγμα και αυτό με βοήθησε αφενός με να είμαι ανεξάρτητος, γιατί είμαι και περίεργος και δεν μπορώ να εξαρτώ με τους άνθρωπους, δηλαδή να μου βάλουν προϋποθέσεις. Καταλαβαίνετε τώρα τι εννοώ για να γίνει εκείνο και τ' άλλο. Ήμουνα το δικό μου το μαγαζί, τα δικά μου τα κουλούρια, εγώ αυτά έκανα. Αρέσουν, δεν αρέσουν, ήταν δικά μου. Δεν μπόρεσε κανείς δηλαδή να μου βάλει κάποιες προϋποθέσεις που καμιά φορά σημαίνουν και περίεργα πράγματα στον χώρο μας. Ξέρεις κάτι, για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει αυτό. Όχι, φίλε μου, εγώ δεν είχα τέτοια πίεση, γιατί από την αρχή με υπολογίζανε σαν μια ανεξάρτητη μονάδα. Ακριβώς. Το ένα. Και επειδή έχω απόλυτη συνείδηση ότι. Εγώ, ας πούμε, άνοιξα το στόμα μου 17 χρονών, γιατί πριν δεν το ήξερα, παιδιά, σε ηλικία μεγάλη. Και τραγούδαγα όπως τραγουδάω τώρα. Ο Γιώργος και η Βιολέτα. Οι οποίοι και οι δύο δεν ήταν επαγγελματίες, δηλαδή δεν μπήκαν ποτέ στον χώρο. Αλλά, παιδιά, άμα τους άκουγες και τραγουδάγανε, δηλαδή μιλάμε για ειδόνια τώρα. Η μάνα μου, η Βιολέτα, ίδια χρειά και ίδια τεχνική, όπως είμαι εγώ. Η μάνα μου στο. Για να καταλάβετε. DNA. DNA, παιδιά, είναι κληρονομικά αυτά. Και τα δημιουργικά, και ο πατέρας μου φοβερός τραγουδούσε και είχε τα δημιουργικά. Είχε, έγραφε στο στρατό επιθεωρησιακά νούμερα, θεατρικά. Ήταν στίχους. Βιβλία μας έχει αφήσει. Αλλά δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή δεν τα ξέρει. Εδώ, οικογενειακά. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πραγματικά ήταν για μένα μια αποκάλυψη αυτό το πράγμα. Η μάνα μου, για να καταλάβετε, παιδιά. Στη γειτονιά, γιατί ήμουν πολύ ζωηρό παιδί και ήμουνα στις άλλες. Πήγαινα ένα τετράγωνο εκεί πέρα, τότε ήταν οι αλάνες, ξέρεις, και παίζαμε. Και με φώναζε με νότες. Έχετε ακούσει μάνα να φωνάζει το παιδί της για να έρθει, ας πούμε, στο σπίτι, πίστευτε. Γιατί ανησυχούσε, επειδή ήμουν πολύ. Γιατί 13 φορές το πρώτο βοηθειόν τότε με είχε πει. Μας βλέπανε στο πρώτο βοηθειόν και λέγανε βρε καλό στα παιδιά. 13 φορές την είχα τρελάνει τη γυναίκα. Δηλαδή χτυπημένα πόδια, κεφάλια. Ήμουνα ο δαίμονας της Τασμανίας, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβετε.
και με φώναζε με νότες και τις θυμάμαι. Κωστάκι, πα πα πα. Με αυτές τις νότες με φώναζε και άκουγα δύο τετράγωνα πιο πέρα. Που παίζαμε με τα παιδιά. Κωστάκι. Και έπαιρνα τον δρόμο για το σπίτι. Αυτή η μάνα που με φώναζε με νότες, εγώ τραγουδάω σαν τη μαμά μου, καταλαβαίνεις. Που καμιά φορά για να βάλεις σε μια ίσια γραμμή έναν άνθρωπο δεν χρειάζεται ούτε προστακτικές, ούτε επιβουλές, ούτε σκληρή φωνή, ούτε μελωδία. Να υψώσεις τίποτα. Μια ωραία τίποτε, μελωδία. Η μαμά μου με λάτρευε και ο πατέρας μου, λέω, αλλά η μαμά μου και της είχα βγάλει την ψυχή, αφού σας λέω παιδιά, δεν ήμουν και αδύνατος, δεν έτρωγα, γιατί ήταν το μεγάλο της πρόβλημα, ας πούμε, να φάει ο Κωστάκης να φάει. Και η πλάκα είναι ότι τώρα στη γειτονιά, επειδή μένω στο πατρικό μου το σπίτι, που είναι από το 39, τη γιαγιά μου, από το 39, έτσι, στη Νέα Χαλκιδόνα, απέναντι είναι, έχουν μείνει κάποιοι παλιοί γείτονες, ρε παιδί μου, και τώρα βγήκε η κυρία Χριστίνα απέναντι και μου λέει, Κωστάκη, τι κάνεις, Κωστάκη, με λένε ακόμα Κωστάκη. Τίποτα η μαμά. Ναι, Κωστάκη με λένε. Ναι, Κωστάκη. Τώρα Κωστάκη, άστο δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Εκείνη όμως σε θυμάται ως Κωστάκη. Με θυμάται Κωστάκη, ναι. Και λέω, ναι, στη γειτονιά. Και εκεί συνειδητοποιείς τη γειτονιά. Όχι ότι δεν θα μπορούσα να ζήσω κι αλλού έτσι, θα μπορούσα, προσαρμόζομαι εγώ. Αλλά βγαίνω από την πόρτα και λέω μερικές φορές. Ο απέναντι, ξέρω εγώ, που είναι ένας που είναι λίγο μικρότερος από μένα, αλλά είχαμε μεγαλώσει μαζί, ξέρω εγώ. Είναι ακόμα, έχουν μείνει 3-4 άτομα που συναντιόμαστε και έχει την αίσθηση της γειτονιάς. Είναι η γραμμή της ζωής που έχει κρατήσει αυτή τη συνοχή, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι η μνήμη. Η μνήμη, τα γνώριμα, τα μέρη. Έχει μια πλατεία εκεί που ήταν, εκεί μεγαλώσαμε, που πηγαίνω τώρα. Και ως αντιδήμαρχος, γιατί έκανα και αντιδήμαρχος. Με το, ο Βούρος, με τον Γιάννη, ναι. Ο οποίος έχασε για 90 ψήφους, δυστυχώς. Για μένα ήταν άδικο, γιατί προσπάθησε ο Βούρος και μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, δηλαδή από κορονοϊό, με μειοψηφία εμείς, γιατί λόγω απλής αναλογικής ήμασταν 10 επί 33 δημοτικών συμβούλων, δεν μπορούσαμε να περάσουμε τίποτα. Γιατί η αντιπολίτευση ήταν γενικώς πολύ της κόντρας. Αλλά έχω αφήσει έργο, γιατί διετέλεσα για ένα διάστημα αντιδήμαρχος Πρασίνου. Και έχει εκεί στην πλατεία αυτή που μεγάλωσα, υπήρχε ένα παρτέρι έτσι και τα λοιπά, αρκετά μεγάλο, το οποίο ήταν φυτεμένο με κάποια φυτά που ήταν χάλια, διαμαρτυρόταν ο κόσμος, λάσπες ξέρω και τα λοιπά. Και είπα, αυτό ή θα τα αλλάξω ή θα παραιτηθώ. Και τώρα το άλλαξα, έγινε γκαζόν, έχει γίνει ομοιόμορφο, γιατί ήταν και ένα άλλο από κάτω απέναντι που ήταν πολύ προσεγμένο και έλεγα, τι το ένα το λοφάκι καλό ρε παιδί μου και το άλλο έτσι ας πούμε. Και τους έβαλα με κόντρες, με αυτά, με επιτροπές, το πέρασα και τώρα περνάω και σήμερα πίνωσα και το βλέπω και λέω, α, αυτό το λοφάκι μέσα μου το έχω φτιάξει εγώ στη γειτονιά, στην πλατεία που μεγάλωσα. Πολύ σημαντικό. Τι ωραία. Ναι. Τι ωραία. Και να πω βέβαια ότι είσαι ένας από τους καλύτερους μουσικούς παγκοσμίως που έχω ακούσει στην country μουσική. Και παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Και είναι, εγώ το λέω, δεν το λες. Και τολμώ να πω ότι είναι μια μουσική η οποία δεν είναι ελληνική. Όμως εδώ δεν θέλω να συζητήσουμε αυτό, ήταν δική μου κρίση. Θέλω να μου πεις πόσο κοντά είναι οι λαϊκές μουσικές του κόσμου. Κοίταξε, εγώ ασχολήθηκα κυρίως με τη σύγχρονη country, η οποία είναι όλες οι μουσικές. Είναι όλες οι μουσικές. Διατρέχει δηλαδή όλα τα μουσικά στυλ. Αυτό που αναφέρεις εσύ είναι η παραδοσιακή country, η οποία εντάξει, είναι εκπληκτική. Εντάξει, εκεί δεν άκουγες, ας πούμε, ξέρεις, τις μελωδικές, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις μελωδικούς ακροβατισμούς που ακούς τώρα στη σύγχρονη, που τραγουδάνε δηλαδή οι κοπέλες, οι τραγουδίστρες, ξέρω εγώ, οι τραγουδιστές, που πραγματικά είναι, ακούς και λες, όπα. Εκεί ήταν πιο straight τα πράγματα, ο Τζόνι Κας, ας πούμε. Τζόνι Κας ήταν, αλλά βλέπεις όμως, μέσα από την αφαίρεση, γιατί τραγούδαγε δωρικά αυτός, βλέπεις όλη τη σοφία της συμπυκνωμένης της τέχνης, ας πούμε. Της συμπυκνωμένης τέχνης. Και φυσικά ο στίχος, εντάξει, σε μερικά τραγούδια ήταν πραγματικά συγκλονιστικός. Ήταν αυτό που λέμε βίωμα, πραγματικό βίωμα. Ο Hank Williams, ξέρω εγώ, ή αυτοί οι οποίοι έχω ακούσει κάποια κομμάτια, που είναι πραγματικά, αντιλαμβάνεσαι εκεί, δηλαδή, αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, την ψυχή. Την ψυχή. Και είχα την τύχη, επειδή υπάρχει εκεί στο Νάσφιλ, στο Τενεσί, που είναι το κέντρο της country μουσικής, υπάρχει ένα, ας το πούμε, αντίστοιχο μέγαρο μουσικής. Το Grand Ole Opry λέγεται αυτό.
Το οποίο εκεί πέρα, μόνο που μπαίνεις μέσα, δηλαδή η ιστορία σε κατακλείζει, ας πούμε, γενικώς, τρελαίνεσαι. Και υπάρχει στους στίχους, ας πούμε, υπάρχουν αφίσες, φωτογραφίες από όλους τους θρύλους της country μουσικής 60-70 χρόνια. Λοιπόν, και είχα την τύχη εγώ και μπήκα backstage, στα καμαρίνια, στα παρασκήνια. Μπήκα μέσα γιατί ήταν κάποιος εκεί που είχα γνωρίσει μέσω ενός παραγωγού που συνεργαζόμουν και θα πήγαινε αυτός με τις κόρες του να κάνουμε ένα show εκεί. Και μου λέει, αφού είσαι λάτρης, μου λέει, της country μουσικής και τα λοιπά, θα σου δώσω, μου λέει, πας για να ήρθεις backstage. Και πήγα και πέρασα, περιδιάβηκα εκεί τους στίχους και τα λοιπά και είδα όλο αυτό το πράγμα, έτσι, το φοβερό, ας πούμε. Ήτανε πραγματικά εκεί, ήτανε τρομακτική εμπειρία, γιατί, παιδιά, εκεί υπάρχουν οι καλύτεροι μουσικοί στον κόσμο. Να πούμε, βέβαια, εδώ ότι... Οι καλύτεροι μουσικοί στον κόσμο και γενικά... Όλος ο περίγυρος, οι χολύπτες, συγγνώμη, διέκοψα, οι χολύπτες, παραγωγή, είναι οι καλύτεροι στον κόσμο. Γιατί πλέον η μουσική γράφεται φυσικά εκεί. Δηλαδή είναι παίχτες, δεν είναι λούπες και ηλεκτρονική μουσική, που και αυτή έχει βέβαια την αισθητική της και όλα αυτά. Δεν την, ας πούμε, απαξιώνω, αλλά εκεί είναι πραγματική, εκεί παίζουν. Και εκεί βίωσα εγώ το απίστευτο, τα δικά μου τα τραγούδια, τα οποία έχω κάποια demo που λένε, κάποιες μακέτες που ήταν pop, και έπρεπε να τις κάνω country για να μπορώ να τις δειγματίσω. Σαν συνθέτης, να τις τραγουδήσουν άλλοι τραγουδιστές country. Έπρεπε να φορεθεί το ρούχο το εκεί. Και υπήρχε ένα συνεργείο εκεί από κάποιους μουσικούς, φοβερή μουσική αυτή, που εγώ τους ήξερα. Ο παραγωγός μου λέει, αυτό που θα δεις, μου λέει, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Λέω, τι? Περίμενε, μου λέει. Πάμε στο στούντιο και παίρνανε, παιδιά, 400 δολάρια όλοι μαζί. 400 δολάρια, 7 μουσική. Λοιπόν, και 7. Βάλε, λέει, το demo. Το βάζει το demo για να ακούσουν. Δεν είχαν ξανακούσει το τραγούδι ποτέ. Δεν είχαν ξανακούσει. Ο παραγωγός με κοίταγε και ψιλογέλαγε. Σου λέει, τώρα δεν θα πάθεις. Αστραλός αυτός, αλλά με είχε προειδοποιήσει. Ακούνε το δικό μου το demo και είχαν κάτι οδηγούς, τους λέμε εμείς. Οδηγούς. Τους έγραψε ο πιανίστας, μόνο αυτός είχε ακούσει το κομμάτι. Οι άλλοι μουσικοί δεν είχαν ακούσει τίποτα. Ακούνε, κοιτιώνται, λυπάμαι. Λέω, πού πάνε? Μία φορά το ακούσανε. Και μπαίνουνε παιδιά μέσα και μου φύγει η ψυχή. Το παίξανε μία φορά. Γιατί παίρνανε 400 δολάρια για να το παίξουνε μία. Μα το παίζανε δύο, ήταν άλλα λεφτά. Μία φορά. Τέλεια. Τραγούδι που το ακούσανε μία φορά και κάναν τα δικά τους. Δηλαδή το παίξανε, που λένε οι Αμερικάνοι, the country way. Το παίξανε με τον country τρόπο. Εκεί επί τόπου κάναν τη μετατροπή. Στο μυαλό τους. Ναι, αλλά παιδιά, δεν γίνεται και αυτό. Και την εκφράσανε επί τόπου. Επί τόπου, δηλαδή, τραγουδάει φωνή και έκανε ανταποκρίσει ο κιθαρίστας, σαν να έχουμε κάνει πρόβα δύο μήνες. Και έμεινε, μου φύγει ο τάκος, που λένε, ο τάκος. Είχαμε έτσι. Και μετά, όταν τελείωσα, πάω και τους λέω, σας ευχαριστώ, τους έδωσα χειραψία σε όλους. Και αυτοί με κοιτάγανε, λέει, γιατί, μας πλήρωσες. Δεν κάναμε. Δεν ξέρετε από πού έρχομαι. Νάσφιλ, παιδιά, σας είπα, επειδή αναφέρθηκε στην Κάντρι. Το λέω αυτό γιατί εκεί πέρα δεν περνάει οποιοδήποτε, δεν πάει οποιοδήποτε εκεί για να φτάσει. Ναι, αλήθεια είναι ότι είχα πολύ καλή υποδοχή, αλλά και εκεί έγινε κάτι τρομερό. Και αποδοχή. Είχα αποδοχή σαν συνθέτης να μπω, δηλαδή να καταλάβετε, εκεί υπάρχουν, υπολογίζεται 60.000 κόσμος, ο οποίος στέλνει τραγούδια, ναι, προσπαθεί να ζει, να μπει στη μικρή κάστα των songwriters, των συνθετών, οι οποίοι, ας πούμε, είναι αυτοί που είναι οι πρωταγωνιστές εκεί. Γιατί εκεί το μότο του Νάσφιλ είναι όλα ξεκινάνε από ένα τραγούδι. Δηλαδή, ο δημιουργός είναι το αφεντικό. Δεν είναι ο τραγουδιστής. Είναι ο δημιουργός. Και εκεί μαζεύονται 3-4 και γράφουν. Δεν θα δεις κανένα να γράφει μόνος του. Είναι παρέες. Λοιπόν, και εκεί πέρα 60.000 άνθρωποι προσπαθούν και στέλνουν και τους τα ρίχνουν, πετάνε στο κεφάλι και ξαναστέλνουν κτλ. Και υπάρχει ένας στενός κύκλος, πώς να σας πω τώρα, 300-400 άτομα. Λοιπόν, το 2008 είχε ανοίξει πόρτα να μπω σε αυτά τα 400 άτομα εγώ. Γι' αυτό είπα εγώ, που είναι, αυτό που είπα προηγουμένως. Που είναι απίστευτο, απίστευτο, αλλά συνέβη. Και θα μου την έδινε σε Έλληνα, που ήταν πολύ σπάνιο, γιατί έχουν δοκιμάσει κι άλλοι. Από Έλληνα-Έλληνα, που είμαι από εδώ, δηλαδή, δεν είχα πάει εκεί να μεγαλώσω. Ναι, δηλαδή, δεν ήσουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τι έγινε? Αυτή η οποία με πίστεψε, γιατί πρέπει να σε πιστέψει και κάποιος εκεί, έτσι, και να σου δώσει την ευκαιρία, που ήταν συνιδιοκτήτρια με τον άντρα της εκδοτικής εταιρείας, γιατί οι εκδοτικές εταιρείες είναι αυτές που μεσολαβούν. Δηλαδή, εγώ πρέπει να πείσω τον εκδότη ότι το τραγούδι μου είναι καλό και αυτός ξέρει τι δίσκοι γίνονται στην πιάτσα, ξέρει, Γιώργο, και τα στέλνει.
και έχει και την επιρροή του να το περάσει αν το πιστεύει ο publisher, ο εκδότης. Λοιπόν, αυτή λοιπόν άκουσε αμέσως, γιατί πήγα συστημένος και άκουσε το γραφείο της, η ίδια, όχι η υπάλληλη, η ίδια. Και μου λέει: μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφεις. Κάποια από αυτά θα διορθώσουμε λίγο τους στίχους. Είσαι κοντά μου, λέει, αλλά θα κάνουμε ένα polishing, λέγεται αυτό, ένα γυάλισμα των στίχων, και θα τα δειγματίσω και θα σε βάλω να γράψεις και 2-3 που έχω υπόψη μου εγώ. Όταν μου είπε τα ονόματα, νούμερο 1. Είχαν κάνει νούμερο 1, μου φύγει ψυχή. Λέω: ρε παιδιά, 3 μήνες ήμουν εκεί. Παιδιά, μου φύγει ψυχή. Λέω: γιατί ήξερα το άνθρωποι 3 χρόνια, 4-5 στον Άσφη. Μεγάλη ευκαιρία. Λοιπόν, και με πίστεψε αυτή. Μετά από λίγο καιρό, είναι αυτό που σας λέω. Ήρθα στην Αθήνα εγώ για να ετοιμαστώ εδώ να πάω, για να πάρω τα πράγματά μου, για να μείνω αρκετό καιρό εκεί, γιατί θα μου έκανε και συμβόλαιο. Και έπαιρνα τηλέφωνο για να συνοηθούμε, γιατί μου έλεγε πότε θα έρθεις. Αδειμονούσε, γιατί ήθελα να με συστήσει σε κάποιους. Και παίρνω τηλέφωνο για να συνοηθώ για κάποια πράγματα διαδικαστικά και δεν έβγαινε στο τηλέφωνο στην εταιρεία. Και παίρνω τον παραγωγό που μου είχε συστήσει, του λέω: ρε Μάρκ, παίρνω, λέω, την Τζούλ και δεν βγαίνει στο τηλέφωνο. Λέω, τι γίνεται? Άσε μου, λέει. Λέω, τι έγινε? Πλακώθηκε μόνο με τον άντρα της, σακώθηκε και χωρίσανε. Και είναι σε κατάθλιψη. Αυτή είναι συνιδιοκτήτρια της εταιρείας με τον άντρα της. Κατάθλιψη, παιδιά. Κατάθλιψη. Και πούλησε το μισό που της αναλογούσε και σηκώθηκε και έφυγε. Και πήρε ένα διαζύγιο. Και έμεινα με το συμβόλαιο στο χέρι. Το 2009 αυτό. Φοβερά, δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Καταλάβατε. Και εγώ δεν μπορούσα, έκανα προσπάθειες και από εδώ μετά. Αλλά δεν γίνεται από εδώ. Πρέπει να πας εκεί. Mm-hmm. Να σε βλέπουν, γιατί αυτοί θέλουν επαφή. Αλλά θέλω να πω ότι άνοιξε η πόρτα, δηλαδή κανονικά, ας πούμε, και αυτή που με πίστεψε. Πάντως, στα νέα παιδιά που σ' ακούνε τώρα, με όλη αυτή την περιπέτεια, τι τους λες, τι έχεις να τους πεις? Τολμήστε, κυνήγησε το όνειρό σου. Εσύ το έχεις γράψει. Ναι, δε. Μα εγώ δεν σταματάω. Εγώ κυνήγα το όνειρο. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Φυσικά. Εγώ, ας πούμε, τώρα εδώ, για ένα αγαπημένο συγγενικό μου πρόσωπο, την αδερφή μου, ας πούμε, κυνηγάω να την απεμπλέξω από μια ιστορία που είναι. Πρέπει να απεμπλακεί, ας πούμε, που είναι, έχει αθωωθεί, να το πω έτσι, και έχει μπλέξει στα γρανάζια του δημοσίου. Και στην τώρα τρέχονε σε γραφειοκρατία, γιατί πρέπει να απελευθερωθεί από αυτή την ιστορία. Αλλά εγώ ξέρω ότι τρέχεις και για άλλα πράγματα, γιατί η ψυχούλα σου και η καρδούλα σου. Όχι, τρέχω γι' αυτό, λέω τώρα. Και λέω το τραγούδι, κυνήγησα το, γιατί αυτό για μένα είναι ένα όνειρο να απεμπλέξω την αδερφή μου και θα το κάνω. Και τώρα είμαι κοντά. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Αν βάλω κάτι στο μυαλό μου και μπορώ και πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω, δεν τα αφήνω μέχρι το τέλος. Εκτός... Όσο και να θες να μας το παίξεις σκληρός καουμπόι επειδή πήγες στον Νάσβιλ και έκανε. Όχι, ρε, όχι. Εγώ ξέρω ότι είσαι μια ψυχούλα στο βάθος. Όχι, εντάξει, ναι, μα δεν λέω. Λέω ότι είμαι επίμονος στο να πετύχω. Και συναδέλφους και άλλα πράγματα και το ένα και το άλλο που άλλοι τα έχουν παρατήσει και είσαι εκεί πέρα δίπλα. Εντάξει, ναι, για τον Τόνι μου, αν αναφέρεις, ο Τόνι μου είναι ο αδερφός μου. Δεν είναι. Και επειδή κι άλλοι είναι, αλλά δεν κάνουν και για άλλους είναι κλπ. Αλλά θέλω να πω πόσο ψυχούλα είσαι. Μην βγάζεις τώρα ένα χαρακτήρα καουμπόι. Όχι, δεν βγάζω καουμπόικο. Λέω απλά ότι όταν πιστεύω σε κάτι, δεν είναι ανάγκη να είναι μουσικό ή οτιδήποτε. Ένα στόχο ζωή, ρε παιδί μου. Ένα όνειρο. Ακόμα και να βοηθήσω κάποιον άνθρωπο και πιστεύω ότι, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να βοηθηθεί, το φτάνω, το κυνηγάω μέχρι το τέλος. Και αν κάνω όλα τα σωστά και παρόλα αυτά δεν γίνεται, τότε στρίβω. Τότε στρίβω. Γιατί τότε, λέω. Τότε τι λες, δηλαδή. Λέω ότι δεν είναι για να γίνει αυτό. Γιατί, Γιώργο, αυτά που μου συμβεί εμένα στο εξωτερικό. Σας είπα τώρα δύο πράγματα. Με το εξωτερικό δεν έχει κάτι τίποτα χωρίς να φταίω. Άλλο θα πάρει χάπια να πεθάνει, ας πούμε. Εγώ ξέρεις τι έλεγα, δεν πειράζει. Και μου έχουν πει άλλοι ότι πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Το 89 που έκανα τον πρώτο μου ελληνικό δίσκο με τον Ηλίου Συχθής, δεν τον έκανα για να κάνω στην Ελλάδα αυτά που έγιναν. Με τίποτα. Δεν μου είχε κάτσει Νέα Υόρκη, γιατί ψάχνομουν τότε με το, πάλι από λάθη μάνατζερ που σας είπα. Και είχα ένα φίλο στο Λος Άντζελες και επειδή είχα βίζα ήδη είχα πάρει. Κάνα χρόνο και μπορούσα να πάω Αμερική, γιατί ήταν δύσκολο τότε να πας. Πήρα τηλέφωνο το φίλο μου και του λέω: να σου πω, είσαι εκεί, στο Λος Άντζελες. Του λέω: να έρθω για να ψαχτούμε. Βεβαίως μου λέει: καλός μου φίλος και τα λοιπά. Ο οποίος είναι ακόμα εκεί. Λοιπόν, στο Λος Άντζελες. Και έκανα το δίσκο αυτόν τον ελληνικό, τον πρώτο, για να βγάλω κάποια λεφτά, να μαζέψω για να πάω. Για να πάω εκεί. Και μου έκατσε το Ρίνα Κατερίνα και τα λοιπά, έγινε χρυσός. Και μετά κάτσανε άλλοι δύο πλατινένιοι και έτσι κόλλησε στην Ελλάδα. Δηλαδή θέλω να πω ότι ρε παιδί μου εκεί. Δεν είχα, δηλαδή, όταν κάτι κάνω όλο το πράγμα που πρέπει να κάνω αυτό και δεν μου κάθεται, λέω είναι ένα σήμα από το σύμπαν ότι εδώ πρέπει να στρίψω. Πρέπει να στρίψω. Και αυτό το λέω και σε όλους. Αυτή τη συμβουλή δίνω.
Κυνηγήστε το όνειρό σας. Κάντε ό,τι μπορείτε. Όταν τα έχετε κάνει όλα τα σωστά και βλέπετε ότι η συγκυρία δεν ευνοεί, τότε στρίψτε. Φιλοσοφήστε το. Μπορεί να μην είναι η ώρα του. Ναι. Στρίψτε και κάντε αλλαγή κατεύθυνσης, γιατί μπορεί να προκύψει αυτό που λένε κάθε εμπόδιο για καλό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ στην εκπομπή. Ναι, μακάρι να είχαμε άλλες δύο μέρες. Άλλες δύο ώρες. να μιλάμε. Τι ωραία που είναι αυτά. Και πόσο και ενδιαφέρονται και χρήσιμα, γιατί ξέρεις, αυτό που λέει ο Γιώργος για τους νέους ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό για να ακούμε όλοι μας ιστορίες ανθρώπων που έχουν δουλέψει πολύ και έχουν βίωμα, προσπαθήσει πολύ. Αυτό το λένε από βίωμα. Και είναι, ναι, δεν είναι μία θεωρία. Και είναι δικοί μας άνθρωποι, με την έννοια ότι τους αισθανόμαστε πιο οικείους, είναι πιο κοντινοί μας. Είναι συντοπίτες μας, δεν είναι. Δηλαδή, ακούσουμε μια ιστορία από τον Αλ Πατσίνο. Εντάξει, okay, έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ. Και ο συγκεκριμένος και 1200 ακροάσεις, λέει, είχε κάνει μέχρι να πάρει τον πρώτο ρόλο. Έχω ακούσει. Αναλυστεύει. 1200 ακροάσεις. Θα κάνουμε ένα άλλο κάλεσμα. Για τον κινηματογράφο. Θα το παίξουμε ως εξής. Εγώ θα πετάω ονόματα στο τραπέζι και θα φεύγω. Και εσύ να μιλάτε οι δυο σας κανένα δύο. Όχι, ναι, έχω άποψη. Γι' αυτό έχω πολλά. Ξέρω πολλές ιστορίες. Υπάρχουν 3-4. 5-6. Κάποιοι ηθοποιοί που του λατρεύουν, νομίζω ότι θα έχουμε να πούμε πολλά σε αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ να πούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Στην εκπομπή μας την προσφέρει ο Νίκος Αρόγλου με τις χειροποίητες πίτες. Τις υπέροχες χειροποίητες πίτες. Τη δοκίμασα ήδη και αλλάξαμε και τηλέφωνα, διότι θα του επιτεθώ. Έτσι, μέχρι να τα ξαναπούμε, να κυνηγάτε το όνειρό σας. Και εγώ αυτό. Είμαι μαζί σου. Μαζί σου, γιατί το γράψαμε και το τραγούδι. Ο Κρατερός το έχει πετύχει το όνειρό του, γιατί είναι ένας καταξιωμένος ηθοποιός. Αλλά εμείς οι δύο, επειδή είμαστε ακόμα είμαστε μικροί. Εγώ δεν είμαι καταξιωμένος, εγώ ακόμα το δουλεύω. Γιατί ο Θεοδωσιάδης είχε πει. Δεν τελειώνει ποτέ. Ότι από τη στιγμή που θα θεωρήσετε τον εαυτό σας, ήταν σοφός σε αυτό. Ηθοποιό. Από τη στιγμή που θα πείτε ότι τα κατάφερα, να ξέρετε ότι την ημέρα που το είπατε. Έχετε αποτύχει. Είναι η ημέρα που θα έχετε ορίσει την ημερομηνία λήξη. Οπότε όχι. Ακόμα στη διαδρομή. Ναι, αλλά μέχρι τώρα. Μαθητές. Μέχρι τώρα είσαι, γιατί εγώ, όπως κατάλαβες με τις εμπειρίες που έχω, είμαι δύσκολος. Δεν είμαι. Αλλά το λέω γιατί είσαι περίπτωση που υποκλίνομαι. Καλά, στο μεγάλο εδώ δεν το συζητάμε. Εδώ. Τι να λέμε για σένα. Θα κάνουμε μια εκπομπή μια φορά, εμείς οι δύο, για τον Γιώργο. Ναι, για να το πούμε, γιατί ο Γιώργος είναι. Τόσο πολύ πράγμα, δηλαδή, άνθρωπος, εγώ, επειδή με προσέγγισε εκείνος και τον γνώρισα. Και κάποια στιγμή λέω, τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που είπαμε τώρα, το υπόσχομαι ότι θα το κάνω εγώ. Κάποια στιγμή να κλείσουμε. Εσένα καλεσμένο. Να έχουμε καλεσμένο το Λεκάκι. Εγώ συμφωνώ. Θα καθίσει εσύ από εκεί. Ναι, και θα έχω μελετήσει, Κρατέλε. Θα έχω μελετήσει, γιατί έχει τόσο μεγάλο πράγμα που πρέπει. Θα με πιάσει ιδέα. Πρέπει να του κάνω. Ναι. Δεν είναι εύκολο καλεσμένο. Κύριε, κάποια στιγμή θα κλείσει αυτή η εκπομπή. Ο Παναγιώτης θα κλείσει τις κάμερες. Κλείσαμε. Μπανταλάκι. Το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω.